οικονομίας τώρα, το νέο εθνικό σχέδιο ενεργειακής στήριξης κόντρα στο τσουνάμι αυξήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος επεξεργάζεται με εντατικούς ρυθμούς η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλει την ενεργοποίησή του τον Ιούνιο. Μιλώντας στον Sky, ο Στέλιος Πέτσας τοποθέτησε τα αποκαλυπτήρια του εθνικού σχεδίου εντός του Μαΐου. Αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ακόμη και χωρίς τη βούλα των Βρυξελών, είναι η κυβέρνηση. Όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αποφασιστική παρέμβαση που θα μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Θα ανακοινώσω δέσμη προτάσεων μέσα στο Μάιο και ακόμη και αν δεν υιοθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ισχύσουν από τον Ιούνιο. Εξαντλούμε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που μας δίνει ο προϋπολογισμός για να στηρίξουμε με τρόπο κοινωνικά δίκαιο τους συμπολίτες μας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να πλησιάσουν οι λιανικές τιμές το προ-κρίσης επίπεδο και γι' αυτό μελετά διάφορα σενάρια. Από το πλαφόν στην χοντρική τιμή, ως και την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής με τη μορφή που έχει σήμερα. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις, όπως ένας αλγόριθμος τεχνοκρατικός, όπως είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, λειτουργεί σε συνθήκες ομαλότητας. Εδώ δεν έχουμε συνθήκες ομαλότητας. Ακριβώς. Πάτε και εσείς πριν για μια πολεμική σύραξη, είπαμε για μια διαταραχή παγκόσμια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Γι' αυτό χρειάζονται έκτακτες παρεμβάσεις. Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το εθνικό σχέδιο από τον Ιούνιο, οι επιδοτήσεις για ρεύμα και φυσικό αέριο θα συνεχιστούν και τον Μάιο. Δεν θα είναι μόνο το σήμερα, αλλά για όσο χρόνο υπάρχει αυτή η εισαγόμενη κρίση ενέργειας, θα υπάρχει μια κυβέρνηση που θα τον στηρίζει για να εξομαλύνει αυτές τις επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Λοιπόν, η λύση λοιπόν δεν είναι να ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα πάνω από τους λογαριασμούς που παίρνει κάθε μέρα, τους υπέρογκους λογαριασμούς ο ελληνικός λαός, αλλά αύριο το πρωί να υπάρξει πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας στη χώρα. Την ίδια στιγμή οι αιτήσεις για την κάρτα καυσίμων γίνονται πια χωρίς τον περιορισμό του λίγοντος αφημί, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε και επέκταση της οριζόντιας μείωσης των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο. Διεκδικούμε να γίνει αυτό και στη βενζίνη. Η βενζίνη με τις αυξήσεις πέρασε πάλι τα 2 ευρώ. Το εθνικό σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση θα περιλαμβάνει μέτρα και για την ακρίβεια στο ράφι. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται και νέα επιταγή ακρίβειας, ενώ από το τραπέζι δεν έχει φύγει η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα. Αυτές είναι αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι θέματα που τα εξετάζουν. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Ενισχυτικά στο εισόδημα χιλιάδων καταναλωτών θα λειτουργήσει από την Πρωτομαγιά η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ. Επιπλέον, η κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει τον μειωμένο ΦΠΑ σε τουρισμό και μεταφορές και το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ ήδη έλαβε απόφαση για τη διαγραφή αγροτικών χρεών ύψους 812 εκατομμυρίων ευρώ.